Ένας ο αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου επαναβεβαίωσαν οι υπουργοί άμυνας των δύο χωρών στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης στο συντονιστικό κέντρο Ζήνων. Στο επίκεντρο της ατζέντας των υπουργών ήταν ζητήματα που άπτονται ασφάλειας, αμυντικής διπλωματίας καθώς και στρατιωτικών ασκήσεων μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα αντάλλαξαν απόψεις και επί των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί σχεδιάζουμε, μαζί αποφασίζουμε, μαζί χτίζουμε το μέλλον. Και όχι μόνο το μέλλον του εθνικού κορμού της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά χάρη στην σταθερότητα την οποία έχουν επιδείξει η Ελλάδα και η Κύπρος σε δύσκολες στιγμές στην ευρύτερη περιοχή, χτίζουμε ένα πυλώνα σταθερότητας. Στην ατζέντα και η αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων. Η Τουρκία, ακολουθώντας μια αλλοπρόσαλλη πολιτική, μια πολιτική η οποία προάγεται μέσω απειλών για χρήση βίας, παραβιάζοντας κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη και παράλληλα προβάλλει αξιώσεις ως προς το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Εμείς θέλουμε μια Τουρκία η οποία να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Τον δρόμο της Ευρώπης, τον δρόμο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον δρόμο της ειρήνης. Αυτό θα είναι προς το καλό όλων των λαών μας. Αν όμως τολμήσει οποιαδήποτε στιγμή να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει να ξέρει ότι η απάντηση θα είναι συντριπτική. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς παρά την συνεχή μείωση των αποδοχών τους, ύψωσαν ηθικό, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας. Ο Πάνος Καμένος βρίσκεται στην Κύπρο εν ώψη της αυριανής τριμερούς συνάντησης των Υπουργών Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ.